Είναι υψηλές οι προσδοκίες, κυρίες και κύριοι, και εδώ στην Ευρώπη από το εμβόλιο της Johnson & Johnson που αναμένεται, Μαρία Ψαρά, καλό μεσημέρι, να πάρει σήμερα έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ναι, Λίνα, το εμβόλιο έχει όντως δώσει υψηλές προσδοκίες στις Βρυξέλλες, γιατί είναι μία δόση και μπορεί να συντηρηθεί για 3 μήνες σε ψυγείο κανονικό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και εύρηστο και εύκολο για διάθεση. Τώρα, η εταιρεία όμως ενημέρωσε τις Βρυξέλλες ότι λόγω ελλείψεων στις πρώτες ύλες και στον εξοπλισμό αναμένεται να έχει καθυστερήσει στις παραδόσεις. Και επίσης, έτσι κι αλλιώς, η εταιρεία έχει κλείσει συμβόλαιο με την Κομισιόν προκειμένου να αρχίσει τις παραδόσεις από τον Απρίλιο και μετά. Οπότε έχουμε μια καθυστέρηση 3 εβδομάδων εκεί. Γι' αυτό το λόγο, χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, ανακοίνωσε την αγορά επιπλέον δόσεων 4 εκατομμυρίων δόσεων από τη Pfizer BioNTech, οι οποίες θα έρθουν ως το τέλος Μαρτίου. Εντύπωση πάντως, λίγα έχουν προκαλέσει εδώ τα δημοσιεύματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις ελλείψεις στις χώρες της Ένωσης, έχει επιτρέψει την εξαγωγή εκατομμυρίων εμβολίων σε 31 χώρες. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν τα 8 εκατομμύρια δόσεις που έχουν σταλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και το 1 εκατομμύριο δόσεις στην Σαουδική Αραβία. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλες ελλείψεις, αλλά η Κομισιόν απαντάει ότι αυτές οι εξαγωγές έγιναν από εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια, δηλαδή τηρούν τις συμβάσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι δηλαδή με την AstraZeneca. Και θέλω να σου μεταδώσω, μια που μιλάμε για την AstraZeneca, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο, η Δανία ανέστειλε προσωρινά τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca για προληπτικούς λόγους, ύστερα από κρούσματα θρόμβωσης μεταξύ των εμβολιασμένων. Μετά την Αυστρία, Λίνα, είναι η δεύτερη χώρα που ουσιαστικά παγώνει τους εμβολιασμούς με τη συγκεκριμένη εταιρεία, με το εμβόλιο της AstraZeneca, και μένει να δούμε τι θα γίνει και τι θα αποφανθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.